Και σας τα λέω τώρα σε φιλικό πλαίσιο, μην βλέπετε που φωνάζω. Αλλά τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Όπως και με τα τρόλεϊ τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, ρε μπακά. Με τα τρόλεϊ. Με τα τρόλεϊ, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν τόση. Δεν έχω κάνει κοινωνική τοποθέτηση ποτέ. Λοιπόν. Καλά. Πάω. Έχω κάνει. Ναι. Ωραία. Δεν έχει σημασία. Για αυτό σου περπατάνε αργά. Είναι μια παραξενιά που δεν την είχα. Να. Την έχω τώρα πάρα πολύ. Στο πώς περπατούν οι άνθρωποι στον δρόμο. Τι λες, μάλλον. Με νευριάζουν όλοι. δεν βλέπουν που πάνε. Α, εννοείς ότι κοιτάζουν το κινητό, ας πούμε, και πέφτουν πάνω σου, ξέρω. Και φάση. Χωρίς κινητό. Πρώτα απ' όλα, κάποιοι περπατάνε πάρα πολύ σιγά. Λες και είναι μόνοι τους στον δρόμο. Ρε φίλε, περίμενε λιγάκι. Θα μου κάνεις σουρά στο πεζοδρόμιο. Στο ΙΚΑ είμαστε. Δεν είναι, ρε, είναι. Και μετά μου λένε παράκτημα. Δεν είμαι Λοιπόν, ο άλλος σταματάει ξαφνικά μόνος του στο πεζοδρόμιο ενώ περπατάει. Ναι, σταματάει. Μάλλον, και εγώ το κάνω αυτό. Και δίνω μια σφαλιάρα στο σβέρκο. Αχ, τρελαίνομαι, μάκα. Τρελαίνομαι. Εν τω μεταξύ είναι το ξέρεις, το που θα πας, που θα πάω. Ξέρω. Αυτή η αποφυγή. Ναι, ναι, το chicken. Πάω, από εκεί, από εκεί. Αποφάσισε από το σπίτι σου, πάρε μια γραμμή, δείξε που θες να πας με το κεφάλι. Anyway, αυτό ήταν προσωπική τοποθέτηση, τι με εκνευρίζει. Δες μου, αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, κοίτα, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι ότι είμαι κατά των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία βοηθάνε τους ανθρώπους που δεν έχουν μεταφορικό. Δεν θα καταργήσω το αυτονόητο. Έχω το σπίτι μου, δηλαδή τρελαίνομαι. Η Πατησίων είναι άδεια. Έχει ένα τρόλεϊ και ένα λεωφορείο. Και βουλιάζει όλη η Πατησίων, ρε. Τρελαίνομαι, ρε. Δηλαδή, είναι να κάνει. Φίλε, τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει μέρα που να έχω πέσει πάνω σε τρόλεϊ. Το τρόλεϊ δεν μπορεί να πάει γρήγορα. Δεν φταίει ο οδηγός του τρόλεϊ, εντάξει. Ούτε το ότι έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Φταίει ότι οι δρόμοι, οι κολόδρομοι φταίνε. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Είναι άδειο. Καλά. Αχαρνώ. Μπαίνω αχαρνώ. Πέφτει σε πούλμα. Φταίνε. Εντάξει, τίποτα, ρε. Σβήσαν όλα. Είναι λες και έχεις μπουλντόζα μπροστά. Δεν κουνάει τίποτα. Θα πέσει όλα τα φανάρια. Έχεις ένα τρόλι. Αχαρνώ, δεν μπορείς να προσπεράσεις. Προφανώς. Πατησίων να προσπεράσεις, εντάξει. Με μια προσευχή, ξέρω εγώ, και μετά πάμε για εξορκισμό στο πνευματικό να μιλήσουμε από αυτά που πέρασαν για τα τραύματα, εντάξει, μπασκέ. Ένα τρόλεϊ μπαίνει, ένα τρόλεϊ και ένα λεωφορείο στην Πατησίων που είναι από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας. Ρε βουλιάζει όλη η Πατησίων, δεν κουνάει τίποτα. Κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Λέω ρε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ένα πράγμα που θαυμάζω στον Χρήστο και τον έχω σαν πρότυπο είναι η ψυχραιμία του.